Ανδρέα, πού είσαι, φίλε, κόκκινο φωτάκι, μην μπερδευτούμε. Ξέρεις, αέρα είμαστε. Δεν πειράζει, ρε, είμαστε στον αέρα. Καλώς ήρθατε. Καλή διασκέδαση. Πολύ κίνηση, ρε. Πάρε την καρέκλα και σε περιμένει. Την έχω να ξεκουράζεται. Από πού ήρθες? Ήρθα από αεροδρόμιο. Ε, με αυτό τα λάθη. Δηλαδή, ταξίδι, ρε, φίλε. Χρόνια πολλά, στο Ζανέστη. Τι κάνεις? Αληθώς σου, κύρις. Πώς είσαι? Σας άκουγα τώρα. Καλά τα λέτε. Εντάξει. Έχω το Γιαννούλη, δάσκαλος. Είναι δάσκαλος. Δάσκαλος είναι. Δάσκαλος. Και το καλό είναι, πώς λέει Ανδρέα μου, Ανδρέα Στάμος εμφανίστηκε βέβαια. Ναι. Εντάξει, πού είσαι στο Voice? Είμαι στο Voice. Ναι. Με Αδαμαντίδη, που είναι πρότυπο. Με Αδαμαντίδη. Πραγματικά. Έτσι, ρε, την κοπέλα μας, τη Χριστίνα την Κολέτσα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να φέρεις τη Χριστίνα, η οποία είναι αδερφή μας, την αγαπάμε. Αδερφή γιατί... Ναι, φίλε, είναι δυνατή, είναι φίλη μας, πώς θα το κάνουμε. Κολέτσα, φίλε, για μένα είναι το πιο αρσενικό θηλυκό που ξέρω. Ναι, είναι δυνατή. Είναι δυνατή. Δεν είναι γατή. Δεν είναι γατή. Είναι... Έχουμε τη Μανού, έχουμε την, τη Γεωργία τη Μαυρουδή, έχουμε τους Άνω Κάτω, ένα γκρουπάκι με τέσσερα άτομα πτσιρικάδες λέγονται Άνω Κάτω. Και σε καλό δρόμο. Ξεκινήσαμε μεγάλο Σάββατο. Ξέρω γιατί... Σάββατο Κυριακή, αυτή είναι η δεύτερη εβδομάδα τώρα. Και έπετε συνέχεια. Είδα Κολέτσα, πέτυχα. Πάλι σχέθηκα, θα έρθω. Θα εγώ ήρθα στην εκπομπή για την Κολέτσα. Α, τι να κάνω, εντάξει. Τι άνθρωπο είσαι. Έτσι, έτσι, όλα ανάποδα. Δηλαδή... Δεν είναι, όχι. Απλά θυμήθηκα ότι μου το έχει πει γι' αυτό. Γιατί πού έχω να πάω, πού έχω να πάω. Εδώ θα πάμε. Α, εντάξει. Εδώ θα πάμε, δεν θα κάνεις το Κινέζο πάλι. Εγώ θα κάνεις το Κινέζο πάλι. Ωραία. Εγώ πάω μόνος μου, δεν σε περιμένω. Άκου να τις Γιαννούλη, για να τα λέμε τα πράγματα σοβαρά. Με Ανδρέα Στάμα. Πάμε έχουμε... Στάμα, γιατί έτσι έχουμε μάθει να κάνουμε. Πάντα λέω πιο δυνατά, ρε παιδιά. Εντάξει, θα πάμε γιατί έτσι μάθαμε. Εγώ δεν είμαι της σκηνής, να ξέρεις, αλλά σε θυμάμαι σε όλες τις φάσεις της ζωής μου σε κάποια φάση. Τώρα τι μουσική ακούς, δηλαδή? Πάντα ήμουνα, εντάξει, ήμουνα λίγο στον ροκ, λίγο. Ήσουν, είσαι ροκ. Και ακόμα ναι. Είμαι λίγο, θέλω λίγο βρωμιά. Θες λίγο βρωμιά. Αυτό το star system το για τη γυναίκα όλο. Ναι, δεν τα αντέχω. Ναι, δεν τα αντέχω. Σε νιώθω. Δηλαδή να έχω ένα φτιάρι και πάντα κιούτα. Σε νιώθω, σε καταλαβαίνω, ναι, αδελφέ, καταλαβαίνω το πρόβλημά σου. Είναι ξεκάθαρο το πρόβλημά σου. Αλλά σε θυμάμαι πάντα στη ζωή μου κάπου να εμφανίζεσαι. Δηλαδή να είσαι κάπου, να είμαι κάπου και να είσαι εκεί. Ρε αδελφέ, εδώ μεγαλώσαμε, εδώ ψηθήκαμε, εδώ έγινε το πρώτο θέμα. Και μετά κατεβήκαμε κάτω. Αυτή η πόλη είναι δυνατή. Είναι δυνατή γιατί ετοιμάζει όπως πρέπει τα παιδιά της. Για οτιδήποτε κάνουν μετά. Κάνε στην πορεία. Πίσω, ρε, Κούργα. Τον έχεις δει 50.000 φορές τώρα, επειδή κάνει. Εντάξει, τι χάρηκα που τον είδα. Πρέπει να μιλάμε στο μικρόφωνο. Αυτή η πόλη ετοιμάζει τα παιδιά της. Μετά τα κλέβει η Αθήνα, αλλά εντάξει. Πλέον, να σου πω κάτι. Η σεζόν, οι δικές μας στα μαγαζιά έχουν γίνει δίμηνες, τρίμηνες και είναι μόνο Παρασκευή, Σάββατο. Οπότε, άμα ξεκινήσει, ας πούμε, Οκτώβριο, εμείς με το Θέμη ήμασταν στην Αθήνα. Στην Κηφισιά δουλεύαμε στο North Life Stage. Ξεκινήσαμε Οκτώβριο, κάναμε λίγο παραπάνω σεζόν, τελειώσαμε Μάρτι και κάνουμε και δύο μήνες εδώ, ας πούμε. Άλλοι κάνουν τρεις μήνες Αθήνα, τρεις μήνες εδώ και μετά έξτρα σε όλη την... Ξέρεις, η κατάσταση έχει γίνει έτσι, μία πάνω, μία κάτω. Πολύ χιλιόμετρο. Αριστερά, δεξιά. Αυτά. Ξέρω μόνο τα παιδιά που μιλάω αυτό λένε. Δηλαδή ότι ναι, εντάξει, έχω δύο μέρες στην Αθήνα και τις άλλες πέντε τι κάνω. Δεν πρέπει να κάνω κάτι. Ναι, βέβαια. Κατάλαβες. Τρώσε τα λεφτά που έχει φάει αυτό το διήμερο. Και δεν είναι μόνο, μόνο τα παιδιά που τραγουδάνε. Όλοι που δουλεύουν μέσα εντάξει, και το σέρβις όλα αυτά. Τελειώσαν. Εντάξει, τώρα ο Γιαννούλης τώρα έχει θυμάται τα 7 στα 7. Δηλαδή έβγαινε έξω και δεν καταλάβαινε ποια ήταν Τρίτη, ποιο ήταν Σάββατο. Ήταν όλες οι μέρες ίδιες. Έχω μπει σε εκπομπή εγώ και είπα καλησπέρα Σάββατο, που ξέρω Παρασκευή, τάδε το μηδός και μου λέει απ' έξω άλλος Τετάρτη. Τετάρτη, ναι. Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα ήταν αυτό. Δεν ξέρω πώς ήταν η καλή. Οι καλύτερες χρονιές ήταν τότε, με τον Ανδρέα τότε στο Ρόδον εκεί πέρα που εντάξει. Εντάξει, τότε ήταν η εποχή του χρηματιστηρίου, παιδιά, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν το ξεχνάμε, ναι, γιατί... ήταν τότε. Τότε το 2000-2001, κάπου χανόταν η μπάλα. Είμαι σίγουρος ότι έχασες. Χανόταν η μπάλα. Ποιο? Ότι έχασες σίγουρα κάτι. Είναι σίγουρος. Δεν ξέρω, δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ αυτό το θέμα μεταξύ μας. Χρηματιστηρίο. Ναι. Κάτι, κάποιος σας έφαγε κάτι. Δεν γίνεται. Εγώ, όχι. Τι? Δεν χρειαζόμουν.
Σε έφαγε το κανάλι. Έτρωγε αυτή. Έτρωγε το Ρόδον. Από όποτε κερδίζαμε. Δεν έπρεπε να την αφήσει τραπέζι, υπήρχε. Κερδίζαμε και συχνά. Τα τελείωσε στον αέρα. Όποτε κερδίζαμε. Ενώ όταν χάναμε, πήγαινε εδώ στην Αγία Σοφιά να με 4 κουριά. Όταν χάναμε, ξέρει που πήγαμε. Τώρα που τελειώσαμε, ξέρει που πήγαμε. Στη Μαρτίο είχε ένα ρεπετάδικο. Το υπόγειο που κατέβει 5 σκαλιά. Και πήγαμε. Και κρυβόμασταν. Εντάξει, δεν είναι με ένα σπίτι όμως. Σπίτι δεν μπορούσα να κάτσω, φίλε, είχα πρόβλημα. Πλάκα, πλάκα, υπάρχουν άνθρωποι, φίλε, που μπορούν να... Εσύ όταν δεν δουλεύεις κάθε σε σπίτι. Ρε φίλε, εντάξει, έχω και... Ασχολία, είναι και οικογένεια στη μέση, τα παιδιά είναι μικρά, δεν έχουν... Έχει τρέξιμο. Mm. Έχει τρέξιμο, εντάξει. Κάνουμε και τις γύρες μας, ψάχνουμε και τραγούδια, κάνουμε διάφορα. Εντάξει, αλλά γενικά θέλω να σου πω ότι μια Παρασκευή και ένα Σάββατο, ας πούμε, που έμεινε και... Και ακόμα, ας πούμε, βλέπω ότι ο κόσμος τις Παρασκευές πλέον αρχίζει και τις βλέπει σαν καθημερινές. Δεν είναι η Παρασκευή πλέον που λες «Ου, έφτασε Παρασκευή να την κάνουμε έξω». Έχεις δίκιο. Περιμένουμε το Σάββατο, φίλε. Ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε την Παρασκευή, γιατί το έχω μελετήσει. Τι πρέπει να κάνουμε. Να γυρνάει, ξεκινάει πιο νωρίς το πρόγραμμα. Όπως κάνει, ξέρω εγώ, πήγε τον Μπαρμπαρέλα Κυριακή με το ρόγο που το ξεκινάει. Ναι, 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 ναι. Ωραία, και η Παρασκευή πρέπει να γίνει έτσι, φίλε. Λες, ε. Έτσι πιστεύω. Αντρέα, την Κυριακή δεν την αντέχουν τα μαγαζιά. Κοίταξε να σου πω σαν κάτι. Τρίμηρο, κατάλαβες. Να σου πω κάτι στην Αθήνα, ναι. Α πούμε, Κυριακή βράδυ ανοίγει ένα μαγαζί. 5 εκατομμύρια πόλη. Ναι. Ένα μαγαζί θα ανοίξει, α πούμε, την Κυριακή για να πάνε εκεί. Όχι, υπάρχει θέμα, ρε παιδιά. Τώρα δεν αντέχει. Ένα μαγαζάτορα δεν αντέχει. Όχι, άμα βγει το Σάββατο, τέλος, Κυριακή δεν υπάρχει. Είμαι μια μέρα με τον Ηρακλή και τον Μακρύ. Πέμπτη θυμάμαι. Και κουποσκυλιάζουμε. Και έχουμε μείνει 6 ώρα το πρωί και δεν έχουμε πού να πάμε. Πήγαμε εδώ, κλείσαμε το μαγαζί. Κλείσαμε το άλλο. Κλείσαμε το... Μαθημένοι εμείς τώρα, αφού είπαμε θα το κάνουμε το προσκύνησμα, θα το κάνουμε καλά. Ρε, φίλε, ναι. Θα πάμε σε δουλειές κατευθείαν. Και 6 ώρα έχουμε καθίσει, ναι, στο τέλος κάτι παγκάκια σαν ηλίθι και δεν υπάρχει να πάμε πουθενά. Πουθενά. Λες και είμαστε Ζυρίκη. Έτσι. Δεν το μπορούσα να το πιστέψω. Ενώ παλιά, πού πήγαινες και την ώρα. Εντάξει, ώρα. Φίλε, Μπερλίν, πήγαινα κανένα ταξίδι, κανένα... Ποιο ήταν το καλύτερο. Τι είναι, μέχρι στο ζυγό έχω πάει... Στο καράβι, Αντρέα. Πω από στο καράβι, στο καράβι, στο Κολόμπο. Έτσι λέγονται. Τρεις φορές το έχω πάθει. Να πας στο μπαρ και να λείπει το μπαρ. Το πετύχαινα όταν έφευγε. Δεν έφτανα εκεί και έφευγε. Και λέω, κύριε, και περίμενα. Δεν ξέρω αν έρχονται αυτά από τα χρόνια που διαβάζω. Κοίτα τα σφινάκια, τα LSD σφινάκια, ρε φίλε. Έπαιρνε ένα, ήσουν αυτό. Και μέσα μόνο μπύρα έπαιρνε, ρε φίλε. Ναι. Εγώ δεν πίνω μόνο μπύρα. Μπύρα. Όμως και εκείνο το πρόβλημά μου εμένα, την πληρώνω παντού. Στο ζυγό έχω πάρει ποτό γιατί δεν έχει πάγο. Του λέω, ρε αδερφέ, πάγο. Και μου φέρνει έξτρα και βάζω τον πάγο. Και έφευγε, έλειωνε ο πάγος, έφευγε να λιώνει. Τι πάγος ήταν αυτό. Τι ποτό ήταν αυτό. Αν το ποτό ή ο πάγος. Έφευγε, ξέρεις, εξαλειωνόταν. Εντάξει, φέρε πίρα. Δεν έχω πει πίρα ζωή μου ποτέ. Δεν είχα έτσι την πίπιλιζα. Τέλος πάντων. Κάποιο καινούριο τραγούδι, κάτι ετοιμάζουμε. Θα κάνουμε, ναι, θα κάνουμε μέσα στον, δηλαδή αρχές, με το που μπει το Ιούνιος, αρχές Ιουνίου, θα βγει ένα καλοκαιρινό έτσι για τα... Είναι έτοιμο, να... σχεδόν έτοιμο. Ναι, το ετοιμάζω σιγά σιγά. Τώρα πώς το δουλεύετε, δισκογραφικές, YouTube, πώς είναι καλύτερα. Πλέον οι δισκογραφικές είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Πλέον όλοι οι καλλιτέχνες κάνουν μόνοι τους την παραγωγή. Καλά, αυτό πάνε και καλύτερα. Μόνοι τους, ναι. Μόνοι τους κάνουν την προώθηση. Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι, ας πούμε, που τους βοηθάνε. Αλλά δεν υπάρχουν οι δισκογραφικές που θα αναλάβουν, ας πούμε, στον καλλιτέχνη να του κάνουν όλη την παραγωγή, όλα τα βίντεο κλιπ για να χώσουν φράγκα και προώθηση. Υπάρχουν 2-3 μεμονωμένοι καλλιτέχνες που εντάξει. Που είναι πρώτη γραμμή, ας πούμε, και μπορούν και χειριζόνται τα πράγματα αλλιώς. Όλο το υπόλοιπο θέμα πλέον γίνεται με τα social media. Εντάξει, πλέον. Δεν είναι κακό. Δεν υπάρχουν δισκοπολία να πουληθούν δίσκοι. Πλέον, ό,τι κάνεις, το κάνεις... Στο digital κομμάτι έχει ψωμί άμα υπάρχει άνθρωπος, δηλαδή που διαχειρίζεις που έχουμε site τέλος πάντων. Ναι, καλά, σίγουρα. Έχει, πλέον έχει μόνο ψωμί, media, ναι. Μόνο media. Έχει ψωμί. Δηλαδή το έχει social media, ναι. Ο κόσμος, όλοι με τα media. Κοίτα, και δεν έχει πεθάνει τηλεόραση. Ένα hit καλό μπορεί να σου δώσει το YouTube κάποια χρήματα. Ωραία, άμα έχει κάποιες προβολές. Μπορείς να βάλεις διαφήμιση δικιά σου. Μπορείς να κάνεις τοποθέτηση προϊόντος, ξέρω εγώ, κάπως έξυπνα. Έχει. Δεν είναι απλό. Θέλει δουλειά, θέλει ψυχή, θέλει ιδέες, θέλει 15.000 πράγματα. Θέλει ανθρώπους να τρέχουν, να κάνουν, εννοείται αυτό. Βέβαια, στρέξουν, φίλε, γιατί πάει το Πασόκ τελείωσε. Θα πρέπει να τρέξουμε. Το Ορθόδοξο. Το Ορθόδοξο. Έτσι. Δεν είναι σήμερα όμως τη λέγαση.
Πασόκ θα λέτε και τα κλαίτε. Καλός Πασόκ είσαι αυτός. Πολλά καγένε. Πολλά καγένε. Με τον Πασόκ. Πολλά καγένε. Εντάξει. Τα καγένε. Αυτά τα καγένε που πήγανε. Αυτά τα καγένε. Δεν παίξαν και πολλά χρόνια αυτά. Δεν τα κουνάνε. Τρία μέτρα τα κουνάνε τώρα. Ξέρεις από εδώ να πάνε. Και είναι πολλά. Ωραία λοιπόν. Άρα. Ξεκινήσαμε στο Voice. Ξεκινήσαμε στο Voice, όπως είπαμε. Γιατί έχουμε και κάτι κατσικοσφίχτες εδώ, δεν νιώθουν. Ξεκινήσαμε στο Voice Live Stage που είναι εκεί στην περιοχή μετά το λιμάνι δεξιά. Με το Θέμη Αδαμαντίδη, τη Χριστίνα Κολέτσα και ένα ωραίο γκρουπάκι λέγονται Άνω Κάτω. Ξεκινήσαμε μεγάλο Σάββατο, δουλέψαμε Σάββατο Κυριακή Ανάσταση και τώρα είναι η δεύτερη μας εβδομάδα. Σήμερα δηλαδή, Παρασκευή, είμαστε ανοιχτά κανονικά. Ωραία. Εμείς πότε θα έρθουμε? Εσείς πότε θέλετε? Εγώ θέλω Παρασκευή, την προτιμώ. Την επόμενη Παρασκευή είναι καλά, πιστεύω. Ναι. Δεν θέλω Σάββατο γιατί θα γίνει. Εντάξει, την επόμενη. Γιατί, ναι. Ήδη γίνεται. Την Παρασκευή επόμενη. Γίνεται. Την Παρασκευή θα θα συνοδεύεστε, θα έρθετε σόλο άντρες. Πώς είσαι σε ψυχή του ανθρώπου? Δεν ξέρω πώς το θέλετε. Γιατί αν είστε σόλο άντρες, το τραπέζι θα είναι διαφορετικό. Αν είστε οικογενειακά. Θα είναι διαφορετικό. Εγώ θέλω καναπέ για να χωράω. Πολύ σωστά. Τώρα ακούμε το πόσο θα ήθελα το τραγούδι σου από τα αγαπημένα μου. Τα ακούω, γι' αυτό δεν φορά τα ακουστικά. Ωραία, τι τραγουδάω. Και εγώ θέλω καναπέ για να χωράω για νουλούς. Εντάξει. Εντάξει, κλείσαμε. Αδερφός. Τέλος, τα πάμε. Είσαι αδερφός, δε φίλε. Τα πάμε. Ανδρέα μου. Κάτσε να πούμε τους χορηγούς και να πάμε στο διάλειμμα. Σπα Πριβέ, Ιωάννη Κολέτη 24. Για χαμάμ, σάουνα, αύριο Αντρίκο θα πάμε. Ναι. Θα λιώσουμε, είμαστε κουρασμένοι. Χαμάμ, σάουνα, τζακούζι και μασάζ. Ωραία. Ωραία. Και μετά πάμε κουρευτό. Πού είναι αυτό, Γιάννη? Πού είναι αυτό, είναι Ιωάννη Κολέτη 24, δίπλα στο One Salonica. Ωραία, μια χαρά, μια χαρά. Και θα πάμε κουρευτούμε και μία γιατί... Είμαστε ακούρευτοι στο Μακρυγιάννη 46. Στο Μαλλιά. Στο Μαλλιά. Στο Μαλλιά. Του ξέρω στο Γιάννη το Μαλλιά. Γιαννάκη το Μαλλιά. Ναι. Αδελφός, συνθέτης, στιγουργός και πολύ καλός άνθρωπος. Φοβερό παιδί. Έτσι. Ωραία.